Στροφές που τη νύχτα δεν είναι ευδιάκριτες και λόγω ανεπαρκούς φωτισμούς μπορεί να θεωρήσεις τη θάλασσα και το δρόμο ένα και το αυτό. Τα κύματα βγαίνουν στη στεριά, δημιουργούν λίμνες και φυσικά δεν λείπουν οι πέτρες και τα φύκια. Να μην ξεχάσουμε και την υποχώρηση του εδάφους, το οποίο διαβρώνεται και σε κάποιο σημείο έχει μεγάλα ανοίγματα. Η υπέροχη κατά τα άλλα παραλιακή του μονοδεντρίου που σου δίνει την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε νησί έχει πολλούς κινδύνους, οι οποίοι παραμένουν εδώ και δεκαετίες. Είναι γνωστό πως όταν φυσά και το κύμα σκάει στη στεριά, ο στενός ούτως ή άλλως δρόμος πλημμυρίζει. Και οι οδηγοί που κινούνται από Πάτρα προς Πύργο μπαίνουν στο αντίθετο ρεύμα προκειμένου να τα αποφύγουν. Με ό,τι αυτό σημαίνει για τον κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου, ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι, όπου η κίνηση στο σημείο είναι αυξημένη. Το βίντεο που δημιούργησε ο Διονύσης Βαλής, κάτοικος Βραχνέικων, αποτυπώνει από ψηλά και ανάγλυφα την κατάσταση που επικρατεί. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις.